Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Άξι. Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευθόντου Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή θητεία, Κύριε Δήμαρχε, ευχόμαστε και επιτυχία σε όσα έχετε προαναγγείλει. Ευχόμαστε να γίνουν πραγματικότητα για το καλό του τόπου μας. Θερμές ευχαριστίες και στην απελθούσα Δημοτική Αρχή, στον Δήμαρχο τον κύριο Λαγδάρη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, πολλά μέλη του οποίου βεβαίως θα υπηρετήσουν και στην προσεχή θητεία. Συγχαρητήρια σε όλους τους εκλεγέντες και καλή δύναμη στα ευθυνοφόρα καθήκοντά σας. Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ορκίζομαι. Ο λιγόλεπτος χαιρετισμός του νέου Δημάρχου, κύριο Αναστασή Μανούλα. Σεβασμιότατε, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι συνάδελφοι δήμαρχοι, κύριοι ταξίαρχε, αγαπητοί συνδημότες, κυρίες και κύριοι, καταρχήν σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή τελετή. Μια τελετή ιδιαίτερα σημαντική για όλους εμάς που ορκιστήκαμε ενώπιόν σας πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους και εκπλήρωση των καθηκόντων μας τίμια και ευσυνείδητα. Θεωρώ αυτονόητο ότι όλοι εμείς συναισθανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε αυτόν τον όρκο. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα κοινά και γι' αυτό εκτεθήκαμε στην κρίση των πολιτών, στην κρίση σας. Εάν η απόφαση για αυτήν την ενασχόληση πάθηκε χωρίς ιδιοτέλεια, όλοι μας θα προσπαθήσουμε για το κοινό καλό. Για το καλό του τόπου μας. Το καλό του Δήμου μας. Του Δήμου μας που έχει πολλές δυνατότητες αξιοποιήσεως και αναβαθμίσεως. Θα προσπαθήσουμε ενωμένοι να διορθώσουμε ό,τι κακό και να βελτιώσουμε ό,τι καλό. Όπως είχα τονίσει και το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, για την παράταξή μας
ο αγώνας τελείωσε εκείνο το βράδυ και ο μεγάλος αγώνας αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου. Η 1η Σεπτεμβρίου έφτασε και ο μεγάλος αγώνας ξεκινά. Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι ένας αγώνας κοινός. Πρέπει να είναι αγώνας όλων των δημοτών για το καλό του Δήμου μας. Κανείς δεν περισσεύει. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λιποτακτήσει. Κανείς δεν πρέπει να βάλει το προσωπικό, το παραταξιακό, το κομματικό ή όποιο άλλο συμφέρον πάνω από το συμφέρον του τόπου μας. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και τη συνδρομή όλων σας θα καταφέρουμε πολλά. Το χρωστάμε στους προγόνους μας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας που είναι το μέλλον του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ.